Η ως... πολιτική είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούμε και οι τέσσερις, έτσι δεν είναι? Νομίζω δεν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, οποίος... οι τρεις τουλάχιστον. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική, δεν υπήρξε στη χώρα. Και επίσης είναι σαφές ότι στην Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν υπάρχει. Δεν θα ξανααναλύσουμε το Δουβλίνο 2, το οποίο είναι παράδειγμα. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας μεταναστής. Τώρα είναι το Δουβλίνο 3. Τώρα είναι το Δουβλίνο 3, ναι. Υπογραφή πάλι από τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, πάλι από τις κυβερνήσεις και πάλι από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Η πρόταση ένα του θέμα ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι για την αντιμετώπιση? Προφανώς πρέπει να αλλάξουν το Δουβλίνο 3. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρχεται ο μετανάστης. Καμιά φορά περνάει από τη χώρα μας με σκοπό να πάει αλλού. Και εγκλωβίζεται εδώ. Εγκλωβίζεται εδώ γιατί ανάγκη είναι και η πολιτική. Γιατί υπάρχει όχι όσο ισχύει το Δουβλίνο, σημαίνει ότι αν, δεν υπάρχει κανένα αν τον πιάσουν τον μετανάστη σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να γυρίσει στην πρώτη χώρα ευρωπαϊκή που έχει πέρασε. Άρα Ελλάδα. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι να δοθούν σε όλους αυτούς ταξιδιωτικά έγγραφα. Ερήμηνε των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερήμηνε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να σου πω ένα... Χωρίς τις συνέπειες τις οποίες... Να τελειώσω όμως λίγο. Ένα άλλο, να τελειώσω λίγο όλη την πρόταση, γιατί πραγματικά είμαστε Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό, πέρα από την πολιτική της χώρας που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το άλλο είναι η αιτία της μετανάστευσης. Δηλαδή, μια Ευρώπη ειρηνική που δεν συμμετέχει σε πολέμους, και αυτά είναι πολύ κρίσιμα θέματα, που έχει μια πολιτική να ενισχύσει τις φτωχότερες χώρες ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα των οικονομικών μεταναστών, την οποία δεν έχουμε δει, δεν έχει ασκηθεί αυτή η πολιτική. Πρέπει να δούμε και την αιτία του προβλήματος. Έτσι. Εδώ βλέπουμε κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, έχει... όχι πώς. Δηλαδή, όταν δεν συμμετέχει σε πολέμους, όταν στέλνει στρατό σε χώρες, θα έχει μετανάστες. Και μετά δεν έχει μεταναστευτική ακόμα πολιτική. Ακόμα δεν έχουμε δει συγκεκριμένες προτάσεις, δυστυχώς, από κανένα πολιτικό κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε να πω από κανένα πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη. Για το θέμα της μετανάστευσης. Συγκεκριμένες. Και όταν μιλάω για συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Χρυσόγελε, εννοώ αυτές οι οποίες θα δώσουν λύσεις. Κοιτάξτε. Όχι θεωρία. Όχι, πολύ συγκεκριμένα λύσεις. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που είναι ρεαλιστικά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, θέλετε να μου πείτε? Βεβαίως, σας πω. Παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ψηφίσει να υπάρχουν χρήματα για να δημιουργηθούν κοινά γραφεία υποδοχής στα σύνορα που θα είναι και Έλληνες και Γερμανοί και Βρετανοί κτλ. Και θα μπορούν να διευκολύνουν την συνέχεια των μεταναστών στις χώρες άλλες. Γιατί η Γερμανία χρειάζεται 250.000 μετανάστες για να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονομική δύναμη, ως κοινωνικό κράτος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για όλους αυτούς που ταξιδεύουν με νόμιμα έγγραφα. Αυτό θα λέγαμε. Όλους αυτούς που μπορεί να είναι και επιστήμονες. Κοιτάξτε, τα νόμιμα έγγραφα υπάρχουν αν έχεις νόμιμη διαδικασία εισόδου. Αν λοιπόν υπάρχουν κέντρα υποδοχής όπως ζητάει το Κοινοβούλιο και κυρίως η ομάδα μας, αν υπάρχουν νόμιμοι δρόμοι, τότε σημαίνει ότι ο μετανάστης θα έχει νόμιμα χαρτιά. Αυτό το κάνουμε οι Έλληνες σήμερα. Μπορούμε και ταξιδεύουμε παντού στον κόσμο, γιατί ακριβώς υπάρχουν διαδικασίες. Πάμε τώρα νόμιμα στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ. Παλιά δεν πηγαίναμε νόμιμα. Δηλαδή δεν υπήρχαν είσοδοι. Πολύ παλιά. Μιλάτε πολύ παλιά, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Λοιπόν, καταλάβανε λοιπόν στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι πρέπει να αξιοποιήσουν και προς όφελος των κοινωνιών τους τη μετανάστευση. Σήμερα η Γερμανία, η Βρετανία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλουργούν ως οικονομίες γιατί χρησιμοποίησαν και τους μετανάστες. Στους τρεις έχουν εκδώσει ωστόσο αποφάσεις οι οποίες περιορίζουν.